Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε πολύ λίγο. Παραμένει αναξιοποίητο σε μεγάλο βαθμό ο θησαυρός της κριτικής γης. Το νησί με τα 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, οι προοπτικές παραμένουν μεγάλες, αλλά τα ωφέλη κινούνται ακόμη σε μη προσδοκόμενα επίπεδα. Με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, η Κρήτη, παρότι έχει το προβάδισμα, φαίνεται πως διαχρονικά το χάνει στη διαδρομή από το χωράφι μέχρι το ράφι των διεθνών αγορών. Ποια τα μοιραία λάθη, πως η υπερεκτίμηση δυνατοτήτων σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσης επιδρούν καταλυτικά στη διαφύλαξη της ποιότητας σε όλα τα στάδια. Τα παιχνίδια των αγορών, το μεγάλο κόστος παραγωγής, ο ανταγωνισμός που γιγαντώνεται. Τα απλά βήματα που μπορούν να απογειώσουν την παραγωγή. Γνωστά και άγνωστα μυστικά που προστατεύουν και ενισχύουν την υψηλή διατροφική αξία του κριτικού ελαιολάδου. Αναζητούμε απαντήσεις. Απόψε κοντά μας. Ελευθερία Γερμανάκη, γευσηγνώστρια ελαιολάδου, υπεύθυνη εργαστηρίου οργανωληπτικής αξιολόγησης Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Γιώργος Ανδρεαδάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct για να κάνουμε μια κουβέντα που λίγο ή πολύ μας απασχολεί όλους ανεξαιρέτως. Λίγο ή πολύ, το λιωμάζωμα είναι στη ζωή όλων μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κύριε Γερμανάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Έχετε μόλις επιστρέψει από ένα ακόμη μακρινό ταξίδι, μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Σαγκάη, και για τη συγκεκριμένη αγορά φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει απόπειρες για να στηθούν γέφυρες συνεργασίας. Είμαστε κοντά ή είναι ακόμη μια μακρινή προοπτική? Είναι γεγονός ότι ήταν πολύ σημαντικό. Η πρόσκληση έγινε από τη διοργάνωση από την Κίνα. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ για πρώτη φορά επενδύουν στη γνώση για την ποιότητα, καλεστήκαμε εμείς. Δεν έγινε από μεριάς της Ελλάδας αυτό το βήμα, ήταν από μεριάς της Κίνας. Η Κίνα, όπως θα ξέρετε, δεν έχει στην κουλτούρα της το ελαιόλαδο ιδιαίτερα. Πιάνουμε μόλις το 1% στις εισαγωγές που κάνουν, που είναι γύρω στους 37.000 τόνους. Και η Ελλάδα έχει μόλις το 1%. Και η κατανάλωση δικιά τους φτάνει μόλις τα 30 γραμμάρια κατά κεφαλήν στο έτος. Καταλαβαίνετε ότι... Απειροελάχιστο. Ναι. Άρα είναι μια αγορά που αξίζει τον κόπο να ποντάρουμε πάνω της. Σίγουρα είναι μια αγορά που αξίζει. Όλες οι αγορές αξίζουν. Αρκεί να το κάνουμε σωστά, γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός εδώ που επενδύει στην ποιότητα. Και δεν είμαστε οι μόνοι, φυσικά, αλίμονο. Κύριε Ανδρεαδάκη, θέλω λίγο να πάτε το χρόνο πίσω. Όταν ξεκινήσατε όλη αυτή την προσπάθεια σε ένα κλάδο ελπιδοφόρο, πολλά υποσχόμενο, αλλά με δυσκολίες τότε. Οι αγορές που υπήρχαν ως ανταγωνίστριες χώρες ήταν ποιες και πώς άλλαξε ο χάρτης στην πορεία? Όταν ξεκινήσαμε, εμείς προσωπικά σαν εταιρεία ξεκινήσαμε το 1998, οι αγορές ήταν, οι ανταγωνίστριες χώρες ήταν κυρίως η Ιταλία, η Ισπανία. Παραδοσιακές αγορές. Ναι, η Ελλάδα ήταν τρίτη χώρα παραγωγός, παραμένει ακόμη θα έλεγα. Αλλά σήμερα έχουν μπει στο χώρο του ελαιολάδου και άλλες χώρες, δυναμικά. Όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Τινησία, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Συρία, η Αυστραλία, η Καλιφόρνια, η Αργεντινή, η Χιλή. Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι και γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό. Και τα προβλήματα, ειδικά όταν απευθύνεσαι στη διεθνή αγορά, εκεί συναντάς τον ανταγωνισμό σε όλο τον μεγαλείο. Έτσι, δεν... Άρα ξεκάθαρα είναι δεδομένο αυτό που δεκαετίες πίσω είχε αρχίσει ως συζήτηση, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, συγκεκριμένα και μελετημένα βήματα, ποντάροντας στην ποιότητα, κυρία Γερμανάκη. Και ενώ φαίνεται ότι εδώ υπερέχουμε ποιοτικά, σε ό,τι αφορά το θησαυρό που μας δίνει η κριτική γη, κάπου στην αλυσίδα κάποιοι κρίκοι σπάνε. Τι τελικά συμβαίνει και από το χωράφι στο ράφι? Υπάρχει μια απώλεια ή δεν υπάρχει η ενδεδειγμένη περιφρούρηση, αν θέλετε, της ποιότητας αυτής? Ναι, πράγματι
η χώρα μας και ειδικά το νησί μας είναι ένας χαρισματικός τόπος που παράγει σε αυθονία το ποιοτικό ελαιόλαδο, που είναι και το προϊόν που κινεί την οικονομία του τόπου μας. Και παρά το γεγονός αυτό, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ καλά και φαίνεται και στο εργαστήριο που παίρνουμε πολλά δείγματα, ότι πολλές φορές υποβαθμίζουμε το προϊόν μόνοι μας, γιατί ξέρετε, η οργανοληπτική μπορεί να διαπιστώσει σε ποιο στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας έχει γίνει, δημιουργηθεί το πρόβλημα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ώστε να μην το επαναλάβουμε κιόλας. Και βλέπουμε πολλά ελαιόλαδα που εκπίπτουν στην κατηγορία του παρθένου, ακόμα και του λαμπάντε, ενώ έχουν, στα χημικά τους είναι καλά. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι έγιναν κάποια σοβαρά λάθη. Από την καλλιέργεια, στο ελαιοτριβείο, στην τυποποίηση, στην αποθήκευση ακόμα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία και την εμπειρία, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του παραγωγού? Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλά, είναι αλυσίδα. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει η άγνοια και του παραγωγού, τον αφήνει δηλαδή τις ελιές να μαζεύει αργά, να μένουν σε σακιά, στο χωράφι ακόμα πολλές μέρες, να παραμένουν πάλι στο ελαιοτριβείο για πολλές μέρες, να ανεβάζει θερμοκρασίες και να μένουν παραπάνω ώρα στο ελαιοτριβείο, πράγμα που το ζημιώνει η θερμοκρασία, και ύστερα ακόμα στην αποθήκευση, σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Μην μου μπείτε σε αυτό. Θα ήθελα να το δούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα στην πορεία. Κύριε Ανδριαδάκη, ίδιο το ερώτημα. Με βάση τη δική σας την εμπειρία, τη δική σας τη γνώση, τα λάθη τα συνηθέστερα. Ενώ δηλαδή όλοι περηφανευόμαστε για αυτό το λάδι, τι δεν κάνουμε σωστά? Είτε είναι μαζική παραγωγή, είτε μία μικρή παραγωγή για το σπίτι μας. Κοιτάξτε να δείτε. Αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχει έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Αυτό υπάρχει, είναι γεγονός. Αυτό είναι δεδομένο. Όλη η αλυσίδα του ελαιολάδου, από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση και την εξαγωγή, δεν υπάρχει καμία βοήθεια από το κράτος. Ή θα μπορούσα να πω ελάχιστη. Από εκεί και μετά θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την αλυσίδα να μην περιμένουμε άλλες υποστηρίξεις, αλλά μόνοι μας να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Γιατί εάν δεν βελτιώσουμε την ποιότητα, είμαστε καταδικασμένοι. Mm-hmm. Και είναι μύθος αυτό ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ήταν. Τώρα, όταν εγώ πήγα προχθές σε ελαιουργία και είδα πλαστικά σακιά απ' έξω, αυτό και μόνο δείχνει τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε το προϊόν. Όταν μένουν στο ελαιουργείο πάνω σε παλέτες, στιβαγμένα 3-4 μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες, και όχι καλή ποιότητα ελαιοκάρπου λόγω και των καιρικών συνθηκών φέτος, είναι 100% βέβαιο ότι το ελαιόλαδο θα βγει με λατώματα, όπως ανέφερε η κυρία Γερμανάκη. Αυτό το βασικό, αυτή την ανατροπία, πότε πρέπει να την βγάλουν οι παραγωγοί από πάνω τους? Οι Ιταλοί και άλλες χώρες δεν χρησιμοποιούν καν σουβάλια πλέον. Πόσο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει αυτό στην Ιταλία, για παράδειγμα? Τουλάχιστον δεκαετία είναι. Εγώ πριν 3 χρόνια πήγαμε στη Σαρδινία και δεν έχουν, μόνο κλούβες χρησιμοποιούν. Μόνο κλούβες. Εδώ πόσο σπάνιο είναι, κύριε Γερμανό? Σπανιότατο. Είναι μειοψηφία. Σχεδόν φαίνονται γραφικοί αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Δηλαδή είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι το κόστος, θα ρωτάω πολύ απλοϊκά για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το κόστος τόσο μεγάλο για να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια ενδεχομένως, γιατί είναι μια συνήθεια χρόνων, ναι, δεκαετιών? Είναι υψηλότερο, ισχυρίζονται ότι δεν είναι εύχρηστες στη μεταφορά και αυτά. Όχι, το κόστος δεν είναι υψηλότερο. Ναι. Ένα πλαστικό τσουβάλι εν σχέση με ένα φάρδινο, το κόστος είναι 30-40 λεπτά. Αλλά το πλαστικό το χρησιμοποιείς μια φορά. Το φάρδινο, άμα το προσέξεις, το χρησιμοποιείς 3-4 χρόνια. Άρα δεν έχει διαφορά του κόστους. Είναι η μιζέρια μας. Ύστερα πρέπει και το ελαιοτριβείο να αντιληφθεί πλέον ότι δεν μπορεί να κάνει, μέχρι πριν πρότινος, πολλά ελαιοτριβεία δεν διαχωρίζαν τα λάδια. Άρα βάζανε σε ένα
σε μια δεξαμενή όλα τα όρια των παραγωγών, χωρίς να τα οξυμετρούν. Αυτό λοιπόν δεν δίνει κίνητρο στον παραγωγό που βγάλει 3 γραμμές λάδι να πληρωθεί και περισσότερα σε σχέση με τον παραγωγό που βγάλει 7 γραμμές ή 6 γραμμές. Άρα θέλει μια. Ναι. Κυρία Γερμανάκη, ναι. Ναι. Και αυτό που είπε ο κύριος Ανδριαδάκης, πολύ σημαντικό. Όχι μόνο από άποψη οξύτητας, βάζουν όλες τις παρτίδες μαζί. Που σημαίνει ότι και καλές να είναι κάποιες. Μία επηρεάζει την άλλη. Ναι, χάνουν ολόκληρη τη δεξαμενή. Μπορεί να βάλουν μία κακή και να χαλάσουν ολόκληρη τη δεξαμενή. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν μετά να τυποποιήσουν οι τυποποιητές, να χαλάνε όλα. Ένα αντιγυμενικά καλό λάδι τώρα. Εσείς έχετε την εμπειρία της γευσηγνωσίας και σε διεθνές επίπεδο και έχετε υπάρξει και κριτή σε διάφορους διαγωνισμούς εντός και εκτός χώρας. Ένα αντικειμενικά καλό λάδι από πλευράς γεύσης πώς θα πρέπει να είναι και δεν ξέρω αν έχει να κάνει παλαιότητα. Δηλαδή θυμάμαι ότι παλιότερα λέγαμε ότι ένα καινούριο λάδι δεν το τρώμε, κάπως έτσι. Τώρα θίξατε ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπουμε και στο εργαστήριο πολύ συχνά παρτίδε, να αναμειγνύονται τα ελαιόλαδα, τα φετινά με τα περισσινά. Ή να μένουν αδιάθετα στις δεξαμενές για του χρόνου. Αυτό είναι εγκληματικό θα το χαρακτήριζα. Γιατί, τι πετυχαίνουμε με αυτό. Να χαλάμε και τα φετινά μαζί με τα περισσινά. Δηλαδή έχουμε ελαττώματα, ταγκό και άλλα ελαττώματα που χωριστά, είναι από την παραμονή. Λοιπόν, η αποθήκευση. Χωριστά και να μην παραμένουν, να μην παραμένουν αδιάθετα από προηγούμενες εσοδίες ελαιόλαδα μέσα. Αν όμως είναι για το σπίτι μας, κύριε Ανδριαδάκη, υπάρχει ημερομηνία λήξης, λύγει ένα ελαιόλαδο. Βεβαίως, λύγει. Όσο πιο φρέσκο είναι ένα λάδι, τόσο καλύτερο είναι και στα χαρακτηριστικά του και στη γεύση του, αλλά και στα αντιοξειδωτικά του χαρακτηριστικά. Υπάρχει κανόνας, δηλαδή μπορούμε να το κρατήσουμε για πόσο καιρό. Είναι 18 μήνες, σύμφωνα με την νομοθεσία. Με την νομοθεσία είναι 18 μήνες. Αλλά βεβαίως ένα λάδι μπορεί να αντέξει περισσότερο λίγο, αλλά χάνει τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το. Να πω εδώ κάτι. Το ελαιόλαδο είναι χυμός φρούτου. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα έλαια. Που σημαίνει όσο πιο φρέσκος είναι ένας χυμός, τόσο περισσότερες βιταμίνες έχει, τόσο πιο θρεπτικό και υγιεινό είναι. Το ίδιο είναι και το ελαιόλαδο. Πρέπει να καταναλώνεται. Τον ίδιο χρόνο. Τον ίδιο χρόνο. Τον ίδιο χρόνο. Κύριε Ανδριαδάκη, αυτό το δικό μας το λάδι είναι ένας χυμός, το έχω ακούσει να το λέτε και εσείς στο παρελθόν. Άρα, υπό αυτή την έννοια, με το γεγονός ότι έχουμε ένα προϊόν που δεν χρειάζεται να υποστεί επεξεργασία για να φτάσει στο πιάτο μας, πόσο πίσω έχουμε μείνει στις προκλήσεις που θα έπρεπε να έχουμε απαντήσει για να έχουμε κάνει βήματα παραπέρα. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μια αλυσίδα σε αυτό. Εάν δεν εστερνιστούμε όλοι τον κανόνα της ποιότητας και δεν το πιστέψουμε πραγματικά αυτό, δεν θα καταφέρουν πολλά πράγματα. Σήμερα, ακόμη και τα χύμα ελαιόλαδα που πουλούνται από την Ελλάδα θέλουν γευστική ανάλυση, θέλουν χαρακτηριστικά των ποιοτικών, δηλαδή φρουτόδες, γεύση, όλα αυτά. Εάν δεν πληρούν κάποια στάνταρ, δεν τα παίρνουν ούτε το χύμα πλέον. Και πέρυσι αυτό πάθανε. Πολλά λάδια μείνανε μέσα γιατί δεν είχαν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και από την άλλη μεριά και η παραγωγή είχαν πιστέψει σε μια φρούδα ελπίδα ότι οι τιμές θα πάνε πάλι στην προπέρσινη περίοδο τα 4 ευρώ, ναι, με αποτέλεσμα πολλά λάδια να μείνουν μέσα. Και φέτος λοιπόν έχουμε και πολλά λάδια μέσα περισσινά τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει για να πουληθούν, αλλά και τα πολλά φετινά λάδια πάλι δεν έχουν χαρακτηριστικά. Δυστυχώς οι συνθήκες περιβάλλοντος φέτος, οι ανομβρίες και οι ζέστες δημιούργησαν κακό περιβάλλον για την ανάπτυξη ποιοτικού καρπού με αποτέλεσμα και φρουτόδους γεύσης και χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιολάδου. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να έχουμε προλάβει τις καταστάσεις αυτές, κύριε Ανδριαδάκη? Πολλοί παραγωγοί φέτος, όσοι είχαν και το νερό το πότισμα, και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που έχουμε αφήσει στην Κρήτη χωρίς την παραμικρή συλλογή υδάτων με κάποια φράγματα που μπορούσαν να εμπλουτίσουμε, αλλά όσοι παραγωγοί είχαν το νερό και παρακολουθήσαν και την ελιά με κάποια ραντίσματα μέσα σε πλαίσια τα οποία η πρακτική, η ορθολογική επιτάσσει, έχουν καλό καρπό. Έχουν. Αλλά πάρα πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι έχουν αφήσει και τα ελαιόδεντρά τους στην τύχη τους, δεν έχουν καρπό, δεν έχουν καλή ποιότητα ελαιολάδου.
Ποιοτικά τώρα πώς θα μπορούσαμε να πούμε για τη φετινή εσοδεία, κυρία Γερμανάκη, όταν σε κάποιες περιοχές υπάρχουν αναφορές ότι οι ζημιές ή μάλλον η απώλεια παραγωγής είναι μεγάλη. Ναι, πράγματι συμβαίνει αυτό. Η φετινή χρονιά δεν είναι τόσο ποιοτική και υπάρχουν και διάφορα προβλήματα σε αυτό και η ανομβρία και ο δάκος και πολλά άλλα. Γι' αυτό είναι μια παραπάνω ευθύνη να διαφυλάξουμε τις καλές παρτίδες που υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να το προσέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί θέλω να επισημάνω εδώ ότι είναι το μόνο τρόφιμο, δεν είναι δηλαδή το οργανοληπτικό, νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι. Είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1991. Και είναι το μόνο τρόφιμο που έχει κανονισμό γεύσης. Δηλαδή είναι νόμος, mm-hmm. δεν είναι κάτι συν, είναι στα βασικά κριτήρια. Ξεκάθαρο, ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κατανοήσουν αυτό σε όλη την αλυσίδα, και ο παραγωγός και ο τυποποιητής. Γιατί πολλές φορές ακούμε παράπονα, μα είναι τρεις γραμμές, είναι καλό στα χημικά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο καταναλωτής εξάλλου μπορεί να αντιληφθεί μόνο το γευστικό και ως πραγματικό, δεν έχει άλλο κριτήριο. Κύριε Ανδριαδάκη, πόσο, παρά το γεγονός ότι έχουμε μείνει πίσω, πόσο η κρίση μπορεί να επηρέασε και επηρέασε θετικά ή αρνητικά? Γιατί υπάρχει αίσθηση, για παράδειγμα, ότι πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να αναζητήσουν διέξοδο στο χωράφι. Πολλοί ήταν εκείνοι που σκέφτηκαν να ποντάρω στη γη, να βγάλω ένα εξτρά εισόδημα, ή έχασα τη δουλειά μου να επιστρέψω εκεί που οι παππούδες μου κατάφερναν να ζουν. Βοήθησε η κρίση υπό αυτή την έννοια? Είδαμε νέους παραγωγούς με μεγαλύτερη όρεξη. Κοιτάξτε, αν δείτε, εάν δεν αγαπήσεις τη γη από μικρός, είναι πολύ δύσκολο να την αγαπήσεις σε μεγάλη ηλικία, έστω και αν δεν έχεις δουλειά. Και παρατηρούμε όλοι που προερχόμαστε από χωριά, τα παιδιά μας όλα, και δεν έχουν καμία διάθεση να επιστρέψουν στο χωράφι και να καλλιεργήσουν. Λέτε. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν και κίνητρα. Διότι το κόστος παραγωγής σε εμάς είναι πάρα πολύ ψηλό, ειδικά στο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Περνάει τα 2 ευρώ. Όταν οι Ισπανοί έχουν μέσο κόστος παραγωγής κοντά στο 1 ευρώ, με μέση χτίση στρεμμάτων 400-500 στρέμματα ο μέσος παραγωγός, και με μηχανήματα για την ελαιοσιολογή, όλα αυτά, μια αυτοματοποίηση στην παραγωγή τους, πώς ανταγωνιστούμε εμείς αυτό το πράγμα? Άρα το μόνο που μας διασώζει και μας διαφυλάσσει να έχουμε ένα μέλλον είναι η ποιότητα. Και το έχω πει ότι αν δεν προσέξουμε το κρητικό λάδι, θα πάθουμε ότι έπαθε σταφίδα. Ακριβώς. Ο νομός Ηρακλείου έβγαζε 120.000 τόνους σταφίδα. Είναι ένα μαύρο παράδειγμα 3-4. Που είναι στη ζωή όλων μας. Αν αφήσουμε στην τύχη μας αυτό το προϊόν, θα το χάσουμε. Ξέρετε πόσες τουρκικές εταιρείες μας στέλνουν μηνύματα, μας κάνουν φασόν τυποποίηση στους τυποποιητές, στους Έλληνες και τους Κρήτες. Mm-hmm. Κύριε Γερμανάκη, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Συμφωνώ με αυτό, και αυτό φαίνεται, το διαπιστώνω συνεχώς και από την εμπειρία μου ως διεθνής κριτής σε πολλούς μεγάλους διαγωνισμούς όπου συμμετέχω. Και είμαστε πρώτοι σε συμμετοχές, και μάλιστα εν μέσω Κρήτης. Πολύ ακριβό το κόστος για να συμμετάσχεις σε τέτοιους διαγωνισμούς. Και τελευταίοι σε διακρίσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα. Και οι πρώτες θέσεις ανήκουν σε αγορές παραδοσιακές ή βλέπουμε και καινούργιες αγορές? Και μάλιστα πολύ καινούργιες, όπως είναι η Πορτογαλία, στο Διεθνή Διαγωνισμό της Νέας Υόρκης που συμμετέχω τώρα και πολλά χρόνια. Τώρα βγήκε, πήρε την πρωτιά η Κροατία, μια χώρα με πολύ μικρή παραγωγή. Και η Τουρκία και η Πορτογαλία. Δηλαδή, αυτό πρέπει να μας το γνωρίσεις. Κύριε Γερμανάκη, τι συνιστάτε στους παραγωγούς? Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον οι πηγές ενημέρωσης, υπάρχουν και οι άνθρωποι ειδικοί που μπορούν να δώσουν τη γνώση τους. Μήπως θα πρέπει λίγο να σταματήσουμε να υπερεκτιμούμε δυνατότητες και να μπούμε λίγο στη διαδικασία της αναζήτησης και της επιμόρφωσης? Ακριβώς. Χρειάζεται γνώση. Γνώση σε όλα τα στάδια. Από τον παραγωγό μέχρι την οικοκυρά. Το ελπιδοφόρο βέβαια είναι ότι και στα σεμινάρια που οργανώνουμε στο εργαστήριο, έτσι, με πρωτοβουλία, γι' αυτό το λόγο, ξεκινώντας από την εμπειρία από τους διεθνείς διαγωνισμούς και θέλοντας να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση, βλέπω νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να επενδύουν πραγματικά και στη γνώση και να παράγουν ένα ποιοτικό προϊόν. Μπορεί να μην είναι οι ποσότητες οι μεγάλες, αλλά έχουν αφυπνιστεί όμως
σε κάποιο επίπεδο. Γνώση χρειάζεται, πράγματι. Ο επαγγελματίας μάγειρας, ο σεφ, που τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι ένας κλάδος πολύ δημοφιλής. Ναι. Έχει βάλει εντατικά το ελαιόλαδο στην κουζίνα του? Θα έλεγα όχι. Και αυτός είναι και ο λόγος που οργανώνουμε ένα σεμινάριο το επόμενο Σάββατο, γιατί πρέπει να το δέσουμε αυτό ώστε να αναδείξουμε την ποιότητα, το προϊόν μας, γιατί αν δεν μπει στο τραπέζι, στον τουρισμό, να το επικοινωνήσουμε, mm-hmm. αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς που χρειάζεται να το δούμε. Και επειδή δυστυχώς οι περισσότεροι σεφ και η κουζίνα είναι εκπαιδευμένοι στη γαλλική κουζίνα. Παρότι αυτή, μεσογειακή θα έπρεπε να υπερέσει. Ναι, αυτοί δεν χρησιμοποιούν mm-hmm. πολύ μικρές ποσότητες ελαιολάδου. Γίνονται όμως προσπάθειες πάλι ατομικές, θα έλεγα, ή σε μικρό βαθμό συλλογικές, που προσπαθούν να mm-hmm. το περάσουν αυτό και εμείς προσπαθούμε να τους δέσουμε και ως εργαστήριο. Εντάχει, γιατί ο χρόνος πιέζει. Ναι, ναι. Θα ρωτήσω σε εσάς για να κλείσουμε σας, κύριε Ανδρεαδάκη. Ναι. Η νοικοκυρά στην Κρήτη, στην Ελλάδα, οπουδήποτε. Τι λάθος κάνει στην αποθήκευση στη χρήση του λαδιού? Πολύ μεγάλα. Πλαστικό μπουκάλι. Πλαστικό μπουκάλι. Συνήθως θα το δούμε κάτω από το νεροχύτη, μαζί με τα σκουπίδια και τα απορρυπαντικά, δίπλα από το πλυντήριο πιάτο που αναπτύσσει θερμοκρασίες, ξέρετε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο τρόφιμο να δέχεται τέτοια κακομεταχείριση. Τόσο σκόπος. Και να προσφέρει τόσο αξία διατροφική. Ναι, ναι. Το καταστρέφουμε μέσα στην κουζίνα μας. Κύριε Ανδρεαδάκη. Θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με τους παραγωγούς. Mm-hmm. Το μέλλον είναι μέσα από τις ομάδες παραγωγών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέλει, αλλά με μια ομάδα παραγωγών η οποία οι παραγωγοί θα πιστέψουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και με εμπειρία από ειδικούς και γνώση θα μπορέσουν να παράξουν ποιοτικό λάδι, να έχει μια ταυτότητα και έτσι θα πάρουν και την υπεραξία που... Ομάδες παραγωγών, ποιότητα, τυποποίηση. Είναι ένα τρίπτυχο που το ακούμε δεκαετίες. Γιατί δεν το υιοθετούμε? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν κάνει τρομερά βήματα μόνες τους. Mm-hmm. Μέχρι πριν οι συνεταιρισμοί, και ενώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά είχαν όλα τα μέσα να πάνε μπροστά. Δυστυχώς αυτό το μοντέλο δεν περπάτησε. Κακά τα ψέματα. Άρα λοιπόν και τώρα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία έχουμε κάνει ομάδα παραγωγών. Mm-hmm. Και πολλές ιδιωτικές. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ταυτότητα, μια ποιότητα ανά περιοχή, ανά κατηγορία ελαιολάδου, για να μπορέσει να πάρει την υπεραξία. Mm-hmm. Πολλές φορές οι παραγωγοί έρχονται και μου λένε: Τι τιμή έχει το λάδι? Λέω: Με συγχωρείτε, τι λάδι έχετε, ποια είναι η ποιότητά του? Λέει: Τρεις γραμμές. Αυτό δεν είναι κατελάχιστο πλέον. Σήμερα έχουμε άλλα 30 χαρακτηριστικά πρέπει να εξετάσουμε. Mm-hmm. Άρα ποιότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ο καθένας στον κλάδο του. Υπηρετείτε και οι δύο το ελαιόλαδο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.